Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, ποιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Πόσο θέλει ένα παιδί μέχρι να γεννηθεί, ας μείνουμε μαζί. Φοβάμαι ότι θα χάσεις τα αλήθεια την ψυχική σου ισορροπία. Περίμενε λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα που το πήρα απόφαση θα το κάνω. Η Έλσα θα μάθει την αλήθεια για τον πατέρα της και ο Κυριάκος... Τέλος. Όχι, Εύα. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε ποτέ. Δεν θα χάσουμε ξανά τη Δάφνη μας εξαιτίας του Κυριάκου. Κι αν... σε παρακαλούσα εγώ να μην το κάνεις. Εγώ δεν έχω μάνα. Κανένα δεν έχω. Αυτό εδώ δεν είναι καταχωρημένο. Και ο αριθμός έχει σβηστεί. Ελπίζω να έχεις σκεφτεί πώς θα ενεργήσεις. Πώς θα το φας. Κριστή, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις αν είναι εκεί η Έλσα. Την παίρνω στο κινητό και δεν απαντάει. Δεν ξέρω. Δεν είμαστε μαζί. Έχω χάσει όλο μου τον κόσμο, Νίκ. Με πούλησε το μοναδικό άτομο που δεν περίμενα να το κάνει ποτέ. Δεν έχω πια εμπιστοσύνη στο γιο σου. Κανόνισε τα με τους τοκογλύφους. Φρόντισε να πληρώσεις το χρέος σου. Αν δεν τους δώσω 500 χιλιάρικα τώρα, αυτοί θα αρχίζουν να βάζουν τόκους. Και το ποσό θα διπλασιαστεί. Πρόβλημά σου. Φρόντισε να το λύσεις. Εγώ πήρα την απόφασή μου και δεν αλλάζει. Δεν μπορώ να τη βρω πουθενά. Μανώ, η Έλσα είναι χάλια. Και μόνο ένας μπορεί να φταίει γι' αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά και οι δυο ότι είναι ερωτευμένοι μαζί σου. Και εσύ αντί να τη το κόψει, αν δεν γουστάρει, την έχει την ταλαιπωρία. Περίμενε, σε παρακαλώ. Εγώ δεν ταλαιπωρώ κανέναν. Τη το έχω εξηγήσει 1000 φορές ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι ανάμεσά μας. Το ξέρει ότι έχει ξεφύγει. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα είστε μαζί. Μου είπα μόνο να σε τραυματίσω. Τώρα έρθει η σειρά σου όμως. Λυπάμαι. Ναι. Έλα, Κρίστη μου. Ναι, αλήθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κρίστη μου. Και όταν τη δεις, πες της να με πάρει. Δεν γίνεται να μην με απαντάει στο τηλέφωνο. Ναι, ευχαριστώ. Έλα, γεια. Μια χαρά είναι. Τελικά πήγε σε μία φίλη της που έχει ένα πρόβλημα. Θα πάει και η Κρίστη από εκεί και θα κοιμηθούν όλες μαζί. Αδόξα τω Θεώ. Πρέπει όμως να της βάλουμε και καμία φωνή της μικρής. Δεν μπορεί να της τηλεφωνούμε και να μην μας το απαντάει. Δεν είναι σωστό. Ναι. Τι κάνετε? Καλά. Είσαι καλύτερα, Μαρίνα μου? Ναι, πολύ καλύτερα. Να βάλω να φάμε? Δεν φάζεις, πεινάω πολύ. Okay. Η Μαρίνα φαίνεται βελτιωμένη. Νομίζω τα δύσκολα πέρασα. Το ελπίζω. Όμως καλό είναι να μην ησυχάζουμε. Όχι. Γιατί από εδώ και στο εξής θα αναλάβω εγώ προσωπικά. Για να μην ξανασυμβεί τίποτα. Ελάτε, έστρωσα! Γεια. Σε περίμενα. Ήρθα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Τι έχεις? Ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
Τόσο καιρό μου εξομολογείς τον έρωτά σου και εγώ σου λέω ότι είμαι αλλού, αλλά δεν ακούς. Πάλι θα μου πεις τα ίδια ψέματα. Πάλι θα μου πεις ότι δεν με θες. Αφού δεν παίρνεις από λόγια, αυτή είναι η γυναίκα που αγαπάω. Δεν γίνεται. Αυτή είναι η μητέρα μου. Αγαπάει τον πατέρα μου. Ποτέ δεν τον αγάπησα. Ο έρωτάς μου είναι ο Μάνος. Και είναι μόνο δικός μου. Προσπαθήσαμε να σου δώσουμε να καταλάβεις, αλλά αφού δεν παίρνεις από λόγια, δεν έχουμε άλλη λύση. Γίνεται να συμβαίνει αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Αυτό σου φαίνεται αληθινό. Όχι! Τι είναι? Τι έγινε? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Τι δεν είναι αλήθεια? Τι σε πείραξε τόσο? Νίξε, παρακαλώ, άσε με. Πες μου όμως τι σου συμβαίνει. Βγάλ' τα από μέσα σου, να σου φύγει το βάρος. Αυτό το βάρος είναι όλο δικό μου. Και δεν μπορώ να το μοιραστώ με κανένα. Νίκ, μη μου πεις ότι ειδοποίησες κανένα. Να σου πω την αλήθεια, ειδοποίησα την Κρίστη. Νίκ, υποσχέθηκες. Άκου, Έλσα, δεν ξέρω τι σου συμβαίνει, αλλά είχες ανάγκη από ένα φίλο. Και η Κρίστη είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Μίλησα με τον πατέρα μου και μου είπε πως είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να πας να δουλέψεις μαζί του. Καινούργιο είναι τώρα αυτό. Τι λες? Γιατί τσιτώνεις? Μην το συνδέεις με το γάμο μας. Απλώς θεωρώ πως έχεις ταλέντο στα οικονομικά και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Ρε χαρά, με κοροϊδεύεις. Ως τι θα πάω να δουλέψω τον μπαμπά σου? Γιατί το παίρνεις στραβά? Δεν σε χαλάει, νομίζω, όταν χωρίσουμε και ζήσεις με την Κρίστη να έχεις και μια στρωμένη δουλειά. Θέλεις να μου πεις τώρα ότι εσένα σε έπιασε ο πόνος για το τι θα κάνω εγώ στη ζωή μου με την Κρίστη? Ε? Έχουμε λύσει τα μεταξύ μας θεματάκια και θέλεις να με αποκαταστήσεις και επαγγελματικά? Και κοροϊδεύεις, ρε χαρά. Τι στείνεις τώρα εδώ πέρα πάλι? Γιατί από τη μία μου τρενάρεις συνεχώς το διαζύγιο, το καθυστερείς όσο μπορείς και τώρα ξαφνικά μου πετάς μια πρόταση για δουλειά. Τι παίζει εδώ πέρα? Γιατί είσαι τόσο καχύποπτος? Γιατί δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Κάτι βρωμάει εδώ πέρα, χαρά. Τι ετοιμάζεις? Ποτέ σου δεν με κατάλαβες και πάντα με παρεξηγούσες. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό το να μην θέλω να γίνω ρεζίλη σε όλη την Κύπρο από ένα ξαφνικό γάμο που ακολουθείται από ένα ξαφνικό διαζύγιο. Και άλλο να μου λες ότι σου στείνω πλεκτάνη. Τι σχέδιο να ετοιμάζω, δηλαδή? Έλα μου ντε. Εμένα ρωτάς. Θεωρείς ότι μπορώ να σε κρατήσω δίπλα μου απλά και μόνο επειδή ο πατέρας μου θα σου δώσει δουλειά? Γιατί σου ή άνθρωπο με έχεις? Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω, χαρά. Γιατί σε όλο το ταξίδι μου πουλούσες πολύ τρελίτσα. Κάθε φορά που πήγαινε η κουβέντα μας το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, ζούσες το ταξίδι λες και έκανες ένα κανονικό ταξίδι του μέλητος. Ναι, γιατί είπαμε ότι αφού δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, ας το απολαύσουμε. Τόσο κακό είναι. Ωραία. Μου είπες όμως ότι μόλις γυρίσουμε θα το λύσουμε το θεματάκι μας. Και από τη μέρα που γυρίσαμε συνεχώς μου το τρενάρεις, με καθυστερείς. Και τώρα ξαφνικά μου πετάς μία πρόταση για δουλειά. Ότι τι, για τόσο χαζό με έχεις? Τι φτιάχνεις εδώ πέρα, χαρά, τι ετοιμάζεις? Και για πες μου, πώς το έχεις σκεφτεί αυτό το σχεδιάκι? Θα είμαστε χωρισμένοι, θα έχω παντρευτεί την Κρίστη και θα συνεχίσω να δουλεύω στον μπαμπάκα σου? Τότε δεν σε νοιάζει τι θα πει ο κόσμος? Κοριτσάκι μου. Τι ήταν αυτό το μήνυμα, ε? Τι βλακίες είναι αυτές? Εγώ την κάνω. Πάω μια βολτίτσα. Μιλήστε με την ησυχία σας. Έλα, πες, ποιος σε πείραξε? Ο Μάνος. Θέλω να το ξαναδώ στα μάτια μου το κάθαρμα, Κρίστη. Τι σου έκανε πάλι? Όχι μόνο αυτός. Και οι άλλοι. Μου παίξανε ένα τόσο βρώμικο παιχνίδι. Αλλά θα μου το πληρώσουν. Εστορκίζομαι. Για ποιαν άλλη μιλάς? Την Κάτια εννοείς? Μήπως είδες στο Μάνο και την Κάτια? Όχι, μην ανακατεύεις την Κάτια. Αυτό που μου κάνανε τόσο εξευτελιστικό.
ούτε να το ξεστομίσω δεν μπορώ. Ελσά, ηρέμησε. Όσο εξευτελιστικό και να είναι, θα το περάσουμε μαζί. Όπως όλα μέχρι τώρα. Έλα, πες, τι έγινε. Κρίστη, σε παρακαλώ, δεν μπορώ. Ελσά, είμαι αδελφή σου. Αν δεν το πεις εμένα, σε ποιον θα το πεις? Δεν κάνει να το κρατάς άλλο μέσα σου. Ξέρεις ότι ποτέ δεν σου έχω κρύψει τίποτα. Ούτε κι εγώ. Όμως αυτή τη φορά δεν μπορώ. Όχι τώρα τουλάχιστον. Άσε με πρώτα να αναμετρηθώ με αυτή που πρέπει και μετά θα σου μιλήσω. Εγώ απλώς να βοηθήσω ήθελα. Εκτιμώ το όσο έχεις κάνει για μένα και θέλω να σου ανταποδώσω. Α, μάλιστα, για μένα το κάνεις. Αμάν, ρε Άλκη. Όλα μου τα βγάζεις από τη μύτη με την καχυποψία σου. Με κάνεις να αισθάνομαι τόσο λίγη. Τι έπαθες, τι έπαθες? Δεν ξέρω, ένας πόνος εδώ. Μη σε νοιάζει. Συγγνώμη, βλακία μου, δεν έπρεπε να πιάσουμε αυτή την κουβέντα αυτή τη στιγμή. Δεν έπρεπε να το τραβήξουμε τόσο, δεν ήθελα να σε αναστατώσω. Πάντως, για το θέμα της δουλειάς, ξανασκέψου το. Εδώ μιλάμε για το μέλλον σου. Και είναι κρίμα να το πετάξεις στα σκουπίδια. Και για να σου αποδείξω πως εννοώ τα όσα λέω, θα σου εκμυστηρευτώ κάτι. Έχω αρχίσει να σε ερωτεύομαι. Και δεν σου κρύβω πως αυτός ο ψεύτικος γάμος θα ήθελα να είναι αληθινός. Τι είναι αυτό που λες? Μη φοβάσαι. Εγώ αυτόν που θα έχω δίπλα μου θέλω να νιώθει το ίδιο με μένα. Τον άντρα μου τον θέλω μόνο δικό μου. Και όχι κολλημένο με μια πρώην. Γι' αυτό η συμφωνία μας θα τηρηθεί. Φτάνει να μου υποσχεθείς πως θα μ' αφήσεις να βγω από αυτό το γάμο με το κεφάλι ψηλά. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εγώ τώρα που το συνεννοηθήκαμε είμαι πολύ καλύτερα. Αύριο το πρωί βρίσκεις μια δικαιολογία, τα μαζεύεις και φεύγεις για Πάφο. Τι έγινε, μίγα σε τσίμπησε? Τα ξέρω όλα, μάνα. Με πήρε ο γιατρός για τα χάπια και κατάλαβα τι κάνεις. Εσύ φταίς για την κατάσταση της Μαρίνας. Α, τι είναι αυτά που λες, παιδί μου? Τη χαπάκωνες και της έδινες και αλκοόλ. Η Μαρίνα είχε όλα τα συμπτώματα και μόλις τελείωσαν τα χάπια, τελείωσαν και οι κρίσεις. Είσαι άδικος μαζί μου. Εγώ δεν έκανα κάτι τέτοιο, δεν σε καταλαβαίνω. Μάνα, κόφτω. Δεν σε αντέχω. Τι προσπαθούσες να τις κάνεις δηλαδή? Να τις σκοτώσεις ή να την τρελάνεις? Είσαι άδικος. Εγώ δεν τις έδωσα ποτέ χάπια. Δούλος το. Αυτή τη στιγμή μόνο μάνα μου δεν σε θεωρώ. Δεν θέλω να σε ξαναδώ εδώ μέσα. Ούτε να ξαναπλησιάσεις τη γυναίκα μου. Εντάξει. Θα επικοινωνήσεις μαζί μου μόνο αν είσαι βαριά άρρωστη. Σε ένα σπίτι κάπου εδώ στη Λευκοσία. Είναι νεκρός? Ναι. Χθες αργά το βράδυ με ειδοποίησαν από το άνθρωπο ακτονιών. Και πώς ξέρουμε ότι είναι αυτός? Πριν από λίγο πήρα το αποτέλεσμα από την παλαιστική. Το όπλο που βρέθηκε στο χώρο, ένα ρωσικό SVD, είναι το ίδιο όπλο που πυροβόλησε εσένα και τη Δάφνη. Καμιά ιδέα για το ποιος μπορεί να τον έφαγε? Η ασφάλεια το ψάχνει εξονυχιστικά.
Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν επαγγελματικό χτύπημα, μάλλον ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Αυτό που είναι να ξεκαθαρίσει τώρα είναι αν το κύκλωμα τον είχε προσλάβει για να βγάλει τη Δάφνη από τη μέση. Έλα, κορίτσι μου. Τρεις ώρες πέρασαν που σταμάτησαν να ήταν αισθητικό. Πρέπει να ξυπνήσεις. Άνοιξε τα μάτια σου. Πώς είσαι, καλύτερα? Σε ευχαριστώ που με φιλοξένησες. Το είχα μεγάλη ανάγκη. Πού θα πας τώρα, θα γυρίσεις σπίτι σου? Θα γυρίσω εκεί που έμενα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω σπίτι μου. Άκου, Έλσα, χθες δεν ήθελα να σε πιέσω παραπάνω. Αλλά δεν αντέχω να σε βλέπω άλλο έτσι. Κάτι έχει γίνει με τους γονείς σου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί δεν μου λες τι είναι? Ας το, Νίκ. Μην το ψάχνεις, δεν πρόκειται να σου πω. Εγώ έχω διδακτορικό σε τέτοια θέματα, μπορώ να σε βοηθήσω. Ναι, μακάρι να γινόταν να σου έλεγα. Ξέρω ότι ανησυχείς, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσω μόνη μου. Και μέχρι να το κάνω, σε παρακαλώ μην με ξαναρωτήσεις. Οκ. Όπως θες. Αν στραβώσει κάτι όμως, η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Να το θυμάσαι. Τηλεφώνησε αργά, το βράδυ η καλύτερη μου φίλη έπεσε και έσπασε το γοφό της. Πρέπει να πάω στην Πάφο να τη φροντίσω. Λυπάμαι, πότε έγινε αυτό? Μου τηλεφώνησε τα ξημερώματα, αλλά περίμενα να σε δω, να σε αποχαιρετήσω και ύστερα να φύγω. Ναι, μπορείς να πας. Εγώ είμαι μια χαρά, έχω συνέλθει τελείως. Πήγαινε στη φίλη σου. Αντρί, παρόλες τις διαφορές μας, τον τελευταίο καιρό μου στάθηκες πάρα πολύ στην περιπέτεια που πέρασα. Θέλω να ξέρεις ότι το αναγνωρίζω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που τα ακούω. Ευχαριστώ. Μάνα, τελείωνε. Θα χάσεις το λεωφορείο. Γεια σου. Γεια. Γεια. Πολύ ωραία. Σε παρακαλώ. Βάλε όση δύναμη μπορείς στο δάχτυλό μου. Ωραία. Το άλλο. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να παρακολουθήσεις την κίνηση του δάχτυλού μου. Πολύ ωραία. Θέλει να μου πεις πώς λένε. Δάφνη. Μήπως θυμάσαι τι χρονιά έχουμε? 2000. Τι δουλειά κάνεις? Στη δίωξη. Δουλεύω στη δίωξη. Θυμάσαι το όνομα του πατέρα σου? Πέτρο. Τα πας μια χαρά. Αρκετά για την ώρα. Θα συνεχίσουμε μετά. Τι έπαθα? Είχες ένα ατύχημα. Όμως οι λεπτομέρειες μπορούν να περιμένουν. Τώρα θα πάω να ενημερώσω τους δικούς σου να έρθουν να σε δουν. Έχω τα γενέθλια μου σήμερα. Μπορώ να τα γιορτάσω? Είσαι σίγουρη? Και βέβαια μπορείς. Θα πάω τώρα να σου παραγγείλω τη μεγαλύτερη τούρτα της Κύπρου. Ευχαριστώ που με ειδοποιήσατε.
Ήθελα πολύ να είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να μας ευχαριστήσει. Ήσουν και είσαι ένα σημαντικό μέρος της ζωής της. Δεν θα μπορούσες να μείνεις. Παρόλο τι έγινε μεταξύ σας. Όλα είναι εξαιρετικά. Η Δάφνη ανταποκρίνεται πλήρως. Και είμαι σίγουρος ότι θα συνέλθει τελείως. Να σε καλά, γιατρέ. Τα γενέθλιά της, πότε ήταν? Γιατί ρωτάτε? Ένα από τα πρώτα πράγματα που είπε είναι πως γιορτάζει σήμερα. Τα γενέθλιά της ήταν πριν από 3,5 μήνες. Συγγνώμη. Τι συμβαίνει και νομίζει πως έχει γενέθλια? Προφανώς έχει μια μικρή σύγχυση. Είναι λογικό μετά από τόσες μέρες σε κόμμα να έχει χάσει την αίσθηση του χρόνου. Τι σημαίνει αυτό? Μην ανησυχείτε. Με το μαλακό όλα θα γίνουν. Πηγαίνετε μέσα να τη δείτε. Θα της κάνει καλά. Έλα, τι έγινε? Είχες κανένα νέο? Α, ναι. Μια φίλη της είχε πρόβλημα και έμεινε εκεί. Όλα καλά. Συγγνώμη που δεν σε ειδοποίησα. Αγχώθηκα τόσο πολύ και το ξέχασα. Καλά, δεν πειράζει. Την είδες τώρα, γύρισε? Όχι ακόμα. Έμειναν με την Κρίστη εκεί. Πάντως, μόλις έρθει, θα της πω μια κουβέντα. Δεν γίνεται να μένει αλλού και να μην παίρνει ένα τηλέφωνο. Καλά, μην την πιάσεις και τα μούτρα τώρα πάνω που φτιάξανε σχέσεις σας. Μην ανησυχείς. Έχω συνηθίσει με τις αλλαγές στη συμπεριφορά της. Πότε θα είσαι εδώ? Το έχω ανάγκη. Κι εγώ το ίδιο, αλλά καλύτερα να σε σπίτι όταν γυρίσει μικρή και εμείς το κανονίζουμε μετά. Μου ακούγεσαι λίγο ανήσυχος. Τι, ξέρεις κάτι για την Έλσα και δεν μου το λες? Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, αυτή η εξαφάνιση με ταρακούνησε αρκετά. Μέχρι να σιγουρευτείς ότι είναι καλά, δηλαδή έχω μια αγωνία. Αλλά εντάξει, μπορεί να είναι και όλο στο μυαλό μου, βέβαια. Έτσι είναι τα παιδιά. Καμιά φορά φέρονται επιπόλαια. Λογικό είναι. Σαν πατέρας ανησύχησες. Αυτό είναι ό,τι πιο όμορφο μου έχεις πει ποτέ. Ωραία. Θα περιμένω την Έλσα και θα μιλήσουμε μετά, ε. Αν υπομονώ. Σε φιλώ. Κι εγώ. Ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που θυμάσαι? Ερχόμουν σπίτι. Ευτυχισμένη. Πιάσαμε τους παιδόφιλους. Μωρό μου, έχεις περάσει μεγάλη δοκιμασία. Μην πιέζεις τον εαυτό σου. Αγόρι μου, ο Μάριος, πού είναι εδώ, δεν τον ειδοποίησατε? Τι κάνεις εδώ, δεν είναι η άλλη στα σπίτι σου? Ξέρεις πολλά, βλέπω. Θα πήρες τηλέφωνο, την Κρίστη ήταν εδώ μπροστά μου και μου το είπε. Πώς είναι η Έλσα? Αυτό ακριβώς ήρθα να μάθω. Γιατί ήταν τόσο χάλια που μόνο ένα πράγμα μπορούσα να σκεφτώ. Της είπες ότι είσαι ο πατέρας της? Αυτό έκανες? Όχι, βέβαια. Από ποιος μπορεί να της πω ότι είμαι πατέρας της? Μήπως το μάθω από κάπου αλλού, τυχαία? Αυτό το ξέρουν ελάχιστοι άνθρωποι. Αποκλείεται να της το είπε κανείς. Εσένα πώς ήρθε αυτό, σου είπε κάτι? Ήταν κουρέλι.
Αρνήθηκε να μιλήσει και σε μένα και στην Κρίστη που ήρθε να τη δει. Το μόνο που έλεγε ήταν κάτι για προδοσίες, για ψέματα. Σίγουρα πάντως έχει να κάνει με τους δικούς της. Γιατί δεν ήθελε να πάει εκεί. Και σήμερα τελικά που γύρισε, είπε ότι δεν το θεωρεί πια σπίτι της. Είπε κάτι άλλο που να έχει κάποια σημασία. Όχι. Έκλαιγε πάρα πολύ. Κοιμήθηκε με το ζόρι και ξύπνησε με εφιάλτη. Τι εφιάλτη, σου πει. Δεν μου είπε. Πολύ μαυρίλα πάντως. Και εγώ τα είχα παίξει. Δεν ήξερα πώς να τη βοηθήσω. Εσάν πάει πουθενά το μυαλό σου, τι μπορεί να γίνει. Αν έπρεπε να μαντέψω, θα έλεγα ότι έχει να κάνει με τους δικούς της. Συγκεκριμένα με τη μάνα της. Γιατί, από πού το συμπεραίνεις αυτό. Πάνω στο ξέσπασμά της, είπε ότι την πρόδωσε ο μοναδικός άνθρωπος που δεν περιμένει να το κάνει ποτέ. Αυτό μόνο για τη μάνα σου μπορείς να το πεις, έτσι δεν είναι. Όχι, αποκλείω. Δεν γίνεται να το ξέρω αυτό. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Εγώ θέλω να σου πω πολλά. Καταλαβαίνεις τι θέλω. Άλωστε, πώς να πω, τι σε έσβαμε, θα πας σε κάνα μπαράκι. Απλά θέλω να ξέρεις ότι το κοριτσάκι που άφησες δεν υπάρχει πια. Άρα, άκουσε με λίγο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι απ' την αρχή σε είδα διαφορετικά, αλλά όχι όπως νομίζεις. Θέλω την παρέα σου, αλλά όχι όπως το εννοείς εσύ. Εντάξει, βγήκα, μέθησα, ξέφυγα. Αυτό είναι, γιατί πρέπει ντε και καλά να φταίει ένας γκόμενος. Γκόμενος! Γκόμενος! Από πότε ο φίλος σου ο Ραζής έγινε ξαφνικά γκόμενος, ε? Απλά δεν μου πάει να το λέω μάνα μου. Αυτό. Εσά, κόψε τα σάπια. Δεν γεννήθηκα χτες. Μέχρι πρότινος μου έλεγες πως ο Ραζής είναι σαν τον πατέρα σου. Αυτό μου έλεγες. Ηλικιακά ναι. Αλλά είναι ωραίο γκομενάκι. Άστε, κάτω. Κάτω ρε τα κουλά σου από πάνω μου. Μάνο, σταμάτα. Μάνο! Ο τύπος βρέθηκε νεκρός. Και δίπλα του το όπλο που πυροβολήσε εμένα και τη Δάφνη. Στην ασφάλεια μιλάνε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Μπράβο, λοιπόν. Είδες που όλα πήγανε καλά. Τζάμπα γκρίνιαζες. Ναι. Λοιπόν, άκου. Άλλη φορά δεν θα υπακούω σε ό,τι μου λες. Αν κρίνω πως έχει κίνδυνο. Εντάξει, δεν το ξανακάνω. Να. Για δες αυτό και μετά ξανασκέψου το αυτό που λες. Κάτω! 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 Σου θυμίζω κάτι. Σου θυμίζω κάτι. Και εκτελούσα διαταγές. Ναι. Μου είπα μόνο να σε τραυματίσω. Τώρα ήρθε η σειρά σου όμως. Λυπάμαι. Έλσα μου, αγάπη μου, γιατί δεν πήρες ένα τηλέφωνο. Τι έχεις, πώς είσαι έτσι. Αγάπη μου, είσαι καλά. Είσαι καλά, πώς... Πόσο καιρό πηδιέσαι με τον Ραζή.
την έστεισες για να με έχεις στο χέρι. Γιατί σοκάρεσαι? Δεν το ξέρεις ότι πάντα είμαι προετοιμασμένος? Δεν το πιστεύω ότι έφτασες σου εκεί. Τι κάνεις τώρα, με εκβιάζεις? Φυσικά, αφού δεν σε πιστεύομαι πια. Τι είναι αυτά που λες? Την αλήθεια λέω. Έχεις αλλάξει και θα γίνεις επικίνδυνος για όλους μας. Με αυτό εδώ τώρα θα βάλεις μυαλό. Έχεις τρελαθεί. Έχεις τρελαθεί, δεν σε αναγνωρίζω. Εγώ δεν σε αναγνωρίζω. Ο έρωτας σε μαλάκος και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα γίνουν λάθη. Τι θες από μένα τελικά, τι θέλεις? Να συγκεντρωθείς και να καταλάβεις πως η εταιρεία είναι πάνω απ' όλα. Και πιστεύεις ότι αν με εκβιάζει? Δεν είναι μια κούφια απειλή. Με ξέρεις. Λοιπόν, από εδώ και μπρος θα φροντίζεις μόνο για το καλό της εταιρείας. Αν αντιληφθώ το παραμικρό, δεν θα διστάσω να σε δώσω. Είσαι τέρας. Είσαι τέρας, το είχα καταλάβει από μικρός, ναι. Πάντα από μακρός και ψυχρός να δίνεις εντολές. Αυτό που κάνεις τώρα με ξεπερνάει όμως. Δεν κατάλαβες, αγόρι μου. Εγώ δεν σε μεγάλωσα σαν γιο, αλλά σαν διάδοχο. Σου έδωσα όλα τα εφόδια που χρειαζόσουν. Αλλά δεν μου έμοιασες. Ευτυχώς έμοιασα στην μάνα μου. Από ό,τι φαίνεται αυτή ήταν ανθρώπινη. Τώρα φάνηκε τι παίζει μεταξύ μας. Εγώ για σένα με ένα λάθος. Και εσύ για μένα ένα καθήκη. Πέρα από κάθε όριο. Λέγε, τι με κοιτάς? Πόσο καιρό πηδιέσαι με το ραζί? Ας είμαι να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγείς? Ότι είσαι μια ψεύτρα. Ότι το παίζαμε εδώ μέσα χαροποιή οικογένεια, ενώ εσύ κεράτωνε στον πατέρα μου. Σε παρακαλώ, κοριτσάκι. Κάσε! Αν το μάθει αυτό το πράγμα ο παπάς μου, θα πεθάνει, το καταλαβαίνεις? Αλλά βέβαια εσένα αυτό θα σε βόλευε, ε? Να τον βγάλεις από τη μέση, να τρέξεις τον άλλο τον ηλίθιο! Τι λες, αγάπη μου, ποτέ δεν ήθελα το κακό του, τον Κυριάκο τον... Τον έχεις σχεσμένο! Όπως και εμένα, άλλωστε. Αφού δεν ήσουν ευτυχισμένη, γιατί δεν χώρισες? Αλλά όχι εσύ να μείνεις εδώ να μας το παίζεις όλου στο θύμα. Και μόλις γυρνάγαμε την πλάτη να τρέχεις τον άλλο το γελίο! Σε παρακαλώ, άκουσέ με, μόνο έτσι θα καταλάβω. Όλα τα κατάλαβα. Κοιτάξτε, το Κυριάκο δεν το χωνεύεις. Εμένα? Που έλεγες ότι με αγαπούσες? Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, να κορίτσι. Να την τράσω τέτοια αγάπη. Τι ξεφτύλα, τι κοροϊδία. Σε συχαίνομαι. Σήκωσέ το. Ο γκόμενος δεν είναι? Σήκωσέ το, πες του τα ευχάριστα. Σήκωσέ το! Σε παρακαλώ. Άκουσέ με, κορίτσι. Τίποτα δεν θέλω να ακούσω. Για μένα πια είσαι μια του δρόμου. Μη μου μιλάς έτσι. Πονάει, αλήθεια, ε. Πονάει. Εντάξει, έχω κάνει λάθη, το παραδέχομαι. Όμως είμαι η μητέρα σου, Έλσα. Δεν χρειάζεσαι σεβασμό. Αλήθεια, μετά από όλα αυτά που έχεις κάνει, εσύ τι σεβάστηκες? Το σπίτι σου, την οικογένεια σου, εμένα, τον εαυτό σου. Φέρθηκε σαν την τελευταία τσούλα. Σήκωσέ το. Πες του ότι η κόρη σου τα έμαθε όλα. Πες του ότι η Λύθια ξύπνησε. Το άτομο που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ, αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Έχεις δίκιο. Σε παρακαλώ, μη με καταδικάζεις πριν μιλήσω. Άσε με να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγείς, τι να μου πεις? Και άλλα ψέματα. Βλέπω ότι και εσύ και ο γκόμενός σου το έχουμε με το θέατρο. Ενοχές δεν έχεις? Κάθε μέρα η συνείδησή μου και εγώ όταν δεν αντεχάλω το ψέμα, αλλά... Αλλά σε βόλευε! Τόσο καιρό σ' άκουγα που μου έλεγες ότι αυτός ο άντρας δεν κάνει για μένα, και εγώ σε πίστευα, έλεγα, για το καλό μου το λέει. Πού να φανταστώ ότι τον ήθελες για την πάρτι σου? Τι έγινε, μανούλα? Περάσαμε καλά, το γλεντήσαμε? Σε παρακαλώ. Να έχω αντίζηλο τη μάνα μου και ο άλλος ο γελίος θα μου το παίζει πατέρας και να μου δίνει και συμβουλές. Δεν μου λες από πότε τραβιέστε? Από τότε που σας είδα στη δουλειά και μου είπατε ότι είσαστε απλά συνεργάτες, ή από τότε που σε είδα να βγαίνεις από το σπίτι του? Τάχα για την καμπάνια!
Λέγε πόσο καιρό με κοροϊδεύετε! Δεν ζήσε άλλο, άσε με να σου εξηγήσω, σε παρακαλώ. Τίποτα δεν θέλω να ακούσω. Τώρα μιλάω εγώ. Λοιπόν, κανονικά εγώ έπρεπε να μαζέψω τα πράγματά μου και να εξαφανιστώ να φύγω από εδώ μέσα, να μην με ξαναδείς ποτέ στη ζωή σου. Όμως δεν θα το κάνω. Όχι για σένα, για τον πατέρα μου. Θα κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Με ένα όρο όμως. Θα ορκιστεί στη ζωή μου. Ότι αυτόν τον άντρα δεν θα το ξαναδείς ποτέ. Ότι αυτή η ιστορία τελείωσε, το καταλαβαίνεις. Ορκίζου! Πρόσεξε όμως, Μανούλα, γιατί δεν σε παρακολουθώ. Μην καταλάβω ότι με δουλεύετε πάλι. Γιατί τότε θα φύγω και δεν θα με ξαναδείς ποτέ, κατάλαβες. Ποτέ! Τι είναι? Καταλαβαίνει κανονικά? Της μιλήσατε? Ευτυχώς όλα καλά. Όχι και όλα. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό, τι τρέχει? Έχει ένα κενό μνήμης. Πιστεύει ότι τράκαρε πηγαίνοντας στο σπίτι για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Μα τα γενέθλιά της ήταν πριν 3 μήνες. Κι όμως αυτή είναι η τελευταία της ανάμνηση. Από εκείνη την ημέρα και μετά δεν θυμάται τίποτα. Λες και σταμάτησε ο χρόνος εκεί. Συγγνώμη, της εξηγήσατε ότι δεν είχε τροχαίο, αλλά την πυροβόλησαν? Όχι, δεν υπήρχε λόγος να της μιλήσουμε άλλο γι' αυτό. Τα έχει σβήσει. Το μόνο που θυμάται είναι εκείνη την επιχείρηση με τους παιδόφιλους. Ναι, και το τραπέζι που της είχαμε ετοιμάσει για να γιορτάσουμε τα γενέθλιά της. Α, είπε τίποτα για μένα? Σε ζήτησε, αγόρι μου. Με θυμάται? Όχι μόνο. Πιστεύει πως είστε ζευγάρι. Ο γιατρός είπε ότι είναι παροδικό. Μας τόνισε ότι δεν πρέπει να την πιέσουμε να θυμηθεί κάτι με το ζόρι. Συγγνώμη, για να καταλάβω. Δηλαδή η Δάφνη πιστεύει πως είμαστε ακόμα μαζί. Ναι. Και παραξενεύτηκε που δεν σε βρήκε δίπλα της όταν άνοιξε τα μάτια της. Ο Ανδρέας αναφέρθηκε καθόλου σε αυτόν? Από ό,τι φαίνεται δεν τον θυμάται. Βέβαια, όταν το δει, ίσως να της ξυπνήσει κάποια ανάμνηση. Δεν πρέπει να την πιέσουμε. Θα την αφήσουμε να πιστεύει ότι τα πράγματα είναι όπως τα νομίζει. Άρα ο Ανδρέας δεν υπάρχει πουθενά. Προς το παρόν. Μαριέ, συγκεντρώσου. Πρέπει να βοηθήσεις και εσύ. Θα προσποιηθούμε για την ώρα πως όλα είναι όπως τότε. Πως είστε ακόμα ζευγάρι και πολύ ερωτευμένοι. Δεν χρειάζεται να προσποιηθώ τίποτα. Δεν έπαψα ποτέ να είμαι ερωτευμένος μαζί της. Πρώτη φορά είδα την Έλσα τόσο χάλια. Αυτή δεν χάνει ποτέ το χιούμορ της και τώρα δεν μιλιέται. Δώσ' της λίγο χρόνο. Στάσου στο πλάι της και θα συνέλθει. Μα δεν ξέρω πώς να τη σταθώ, αφού δεν μου λέει τι έχει συμβεί. Ας την να το χωνέψει, ρε μωρό μου. Στην τελική δεν έχει άλλη φίλη, εσένα έχει. Σε εσένα θα τρέξει να τα πει. Ενώ εγώ είμαι ολομόναχος εδώ πέρα. Τώρα γιατί το λες αυτό? Τι γιατί το λέω, ρε Χρήστη, γιατί μου έχεις λείψει. Κάποτε βγαίναμε για ποτό, μιλούσαμε, περπατούσαμε χέρι-χέρι στην πόλη, ήμασταν ευτυχισμένοι. Και τώρα. Και τι? Νομίζω ότι εγώ δεν τα σκέφτομαι. Ενώ σου πω. Τι λες να τους γράψουμε όλους και να πούμε για ποτό? Εγώ δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Εσύ όμως. Σε μία ώρα στο στέκι μας. Ετοιμάζομαι. Συγγνώμη. Ήρθα να σου μιλήσω και άκουσα πως θα βρεθείτε. Ναι, και. Και πολύ το άργησα. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Γιατί? Δεν έχω αντίρρηση να συναντιέστε. Αλίμονο. Uh-huh. Απλώς όχι σε μέρη που να συχνάζει πολλοί κόσμος. Μην ανησυχείς στο μαγαζί και να πω μέρο, δεν θα μας δει άνθρωπος. Ρε Σέλκη, πλάκα μου κάνεις. Okay. Οι παπαράτσι μας την έχουν στημένη παντού. Μας έχουν στο μικροσκόπιο. Τι θα πούν, ο άντρας μου γυρνάει με μία άλλη έγκυο. Πώς θα το δικαιολογήσω?
Δεν το ρισκάρουμε. Άκου να σου πω, το έχω κανονίσει, δεν το ξεκανονίζω αυτή τη στιγμή. Άκου να δεις τι θα κάνουμε. Θα πάμε μαζί στο ραντεβού. Θα φύγω εγώ, δίθεν για να πάω για ψώνια, θα περάσω μετά να σε πάρω. Έτσι και τα σχόλια θα αποφύγουμε και την Κρίστη θα δεις. Έλα να σου πω. Ο σκοπός είναι να βρεθούμε οι δυο μας. Οι δυο μας. Μόνοι μας. Η Κρίστη άμα σε δει θα σπαστεί και θα έχει και το δίκιο. Τους έχουμε τραβήξει πάρα πολλά, οκ. Okay? Σε παρακαλώ. Θα είμαι πολύ διακριτική. Ίσα που θα τη χαιρετήσω και θα φύγω. Δεν θέλω τα σχόλια. Πρέπει να τα αποφύγουμε. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Ας είναι. Μπράβο. Να ξυπνήσω και να μην δω το φύλακα κιλό. Δεν μας τα λες καλά, κύριε Μάρη. Κοριτσάκι μου. Απλά άφησα να περάσουν οι πρώτοι γονείς σου. Δεν θέλω να με αφήνεις μόνη. Είμαι εδώ, αγάπη μου. Μη φοβάσαι. Και δεν θα σε αφήσω ποτέ. Το βλέμμα σου. Μου έλειψε. Με ηρεμή. Σε κοιτάζω. Κάθε μέρα να ζητούσα τα μάτια σου. Μη φύγεις ξανά. Νιώθω ασφάλεια κοντά σου. Δεν έχω να πάω πουθενά. Θα είμαι εδώ. Για όσο με χρειάζεσαι. Όσο με θες. Για πάντα δηλαδή. Τώρα μιλάς σωστά. Σπίτι από τη σύλληψη των παιδόφιλων και μετά τίποτα. Τι έγινε? Έχουμε χρόνο για αυτά. Σημασία έχει ότι τώρα είσαι καλά και γύρισες και είσαι κοντά μας. Ναι, αλλά θέλω να ξέρω. Προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά, αλλά... Μην πιέσεις το μυαλουδάκι σου, σε παρακαλώ. Εντάξει. Είχες ένα ατύχημα, χτύπησες το κεφάλι και γι' αυτό είσαι εδώ. Αυτό είναι όλο. Πόσο καιρό είμαι στο νοσοκομείο? Γιατί δεν θυμάμαι τίποτα. Αυτά θα στα εξηγήσει όλο ο γιατρός. Την κατάλληλη ώρα. Τώρα, μην κουράζεις το μυαλό σου. Σε παρακαλώ. Εντάξει, πώς νιώθεις? Θα σου φανεί παιδικό, αλλά όταν ξύπνησα και δεν σε είδα εδώ, στεναχωρήθηκα. Τρόμαξα. Νόμιζα πως είχε συμβεί κάτι σοβαρό. Κάτι σοβαρό μεταξύ μας. Σοπα. Τι είναι αυτά που λες? Τι να συνέβη? Είσαι εδώ και είμαι καλά. Σου λείπει ξεκούραση και ηρεμία και όλα θα είναι εντάξει. Ξέρεις τι μου λείπει? Τι? Και μπορώ, γιατί δεν μου το δίνει. Τι περιμένει?
Σήκωσε το! Σήκωσε το, μας τρέλανε! Πες το ότι χωρίσατε και τέλος! Εκτός αν κολώνεις βέβαια! Να θυμάσαι όμως ότι μου το ορκίστηκες! Μου το ορκίστηκες! Είμαι έξω από το σπίτι. Πρέπει να σε δω. Η Έλσα τα έμαθε όλα. Ξέρει, μας είδε. Πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε. Δεν αντέχω πια με αυτά που μας βρήκαν. Τι είναι τώρα αυτή η αμνησία? Θα προσαρμοστούμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Με τον Μάριο όμως θα έχουμε πρόβλημα. Είδες πως έλαμπε όταν βγήκε από την εντατική? Ναι, γιατί νομίζεις πως είναι ακόμα μαζί. Όταν όμως η Δάφνη συνέλθει, θα πληγωθεί ξανά. Άτυχο αυτό το παιδί. Ήρθε όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Τι εξέλιξη είναι αυτή, μιλάμε για ολική αμνησία? Όχι, ο χρόνος σταμάτησε την ημέρα των γενεθλίων της. Και από εκεί και πέρα δεν θυμάται τίποτα. Ζήτησε να δει τον Μάριο. Νομίζει ότι είναι ακόμα μαζί. Για τον Ανδρέα ούτε κουβέντα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Μάρθα, σε παρακαλώ, εσύ την ξέρεις καλά. Μπορείς να μας συμβουλέψεις. Δεν ξέρουμε πώς να φερθούμε. Τι να της πούμε? Για την ώρα τίποτα. Μπορεί να σας ξεφύγει κάτι που θα την ταράξει. Και δεν πρέπει. Καλύτερα να την αφήσουμε να συνέλθει μόνη της. Ναι, αλλά πρέπει να τη βοηθήσουμε να θυμηθεί κάποια πράγματα. Έστω με το ζόρι. Αλλιώς θα χειροτερέψουν τα πράγματα και μόνο εσύ μπορείς να την βοηθήσεις αυτό. Η Δαφνή είναι φίλη μου. Δεν την αντιμετωπίζω πια σαν ασθενή. Και δεν θέλω να την πιέσω. Απ' την άλλη, μπορεί το μυαλό της να βρίσκεται σε λίθαργο, αλλά το σώμα έχει τη δική του μνήμη. Μπορεί βλέποντας τον Ανδρέα κάτι να ξυπνήσει μέσα της. Πήγαινε να τη δεις, να έχεις σχέση μια εικόνα και μετά το ξανασυζητάμε. Είναι αλήθεια? Συνήλθε, μιλάει? Ναι. Ωραία, πάω να τη δω. Πηγαίνετε κι εσείς να πιείτε έναν καφέ. Εγώ θα περιμένω εδώ. Είμαι περίεργη να δω πώς θα αντιδράσει στην επίσκεψή του. Από αυτή τη συνάντηση θα εξαρτηθούν πολλά. Αγαπητοί, δεν με βλέπεις. Δεν θα μείνεις ποτέ μόνη ξανά. Ποτέ. Τι έπαθες, μωρό μου? Γιατί μου τα λέτε όλα αυτά? Ποιος είστε, γνωριζόμαστε? Σε παρακαλώ, μη με διώχνεις. Πρέπει να ακούσεις και τη δική μου την πλευρά. Μη με καταδικάζεις έτσι. Δίνε του! Ακούσα τίποτα από σένα, τίποτα, έτσι κι αλλιώς ότι βγαίνει από το στόμα σου σε ένα ψέμα! Πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό, μου λες? Ήξερες τι νιώθω για σένα και εσύ πήγες και την έπεσες στη μάνα μου! Δεν σου δώσω ποτέ ελπίδες για τίποτα, Έλσα. Τι είναι αυτό? Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Γεννάς, Θεέ μου, Χριστή, γεννάς! Ένα στενοφόρο, παρακαλώ! Η κόρη μου γεννάει, γρήγορα, σας παρακαλώ!